Να αποφασίσει ο κόσμος τι θα δούμε στο Netflix. Αυτό θέλω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ναι, έχουμε ξεμείνει. Παιδιά, έχουμε... Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται? Έχει ξεκινήσει. Yeah. Έχουμε δει τα πάντα. Όλο το Netflix. Έχουμε κάνει και Prime τώρα. Και έχουμε κάνει και Prime λογαριασμό. Τι έχουμε κάνει, για να το αγαπέ? Μόνο Apple TV δεν έχουμε κάνει. Και HBO έχουμε. Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε και τώρα θα βγει και της Disney. Α, της Disney. Disney Plus. Παιδιά, θέλουμε... Γεια σε όλους. Γίνεται χαμούλης. Γεια σου Ειρήνη, Ιρένε. Γογό, γεια. Γεια σου Μαρία, Κατερίνα. Παιδιά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Πραγματικά θέλουμε τη βοήθειά σας. Είναι πολύ κρίσιμο κομμάτι. Έχουμε δει... Όλο το Netflix, όταν ερχόμαστε από τη δουλειά, το μόνο που κάνουμε είναι να βλέπουμε... Καλά, ήμασταν για καραντίνα 20 μέρες τώρα, λόγω ναι, του COVID. Είχαμε και COVID, είχαμε και αυτό το υπέροχο. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε έτσι μια γνώμη από εσάς. Τα Μάμ και Παρθένα Ζωή παίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Κοίταξε, το Τα Μάμ το έχω δει ήδη 2 φορές στο κάθε επεισόδιο. Παρθένα Ζωή, να πω την αλήθεια, το έχω δει μόνο μια φορά και όταν πεζότανε. Τι λέει, after the last dance. Α, το, ωραία. Το έχεις δει? Για δες, για δες εδώ πέρα. Έχουμε και Netflix, παιδιά, αυτό είναι το σπιτικό μας. Σας καλωσορίζουμε εξ αποστάσεως. Δεν θα κάνουμε tour γιατί είναι χάλια. Δεν θα κάνουμε tour γιατί είναι χάλια μετά από 20 μέρες, παιδιά, καραντίνα, εννοείται ότι είναι χάλια. Γιάννη, σε αγαπώ και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Του Τούρι, μην ακούς αγάπη μου. Στέλνω στην του Τούρι αγάπη. Στείλ. Λοιπόν, στέλνω. Εγώ ψάχνω. Elite λέει, το Elite το έχει το Netflix. Το έχω ακουστά, αλλά είναι ισπανικό. Όχι άλλο ισπανικό. Όχι άλλο ισπανικά, παιδιά, να σου πω αλήθεια, εντάξει. Αγαπάμε Ισπανία, είδαμε Ισπανία, είδαμε La Casa de Papel, τι άλλο είδαμε. Είδαμε το Queen of the South. Ωραίο το Queen of the South. Ωραίο ήταν, παιδιά. Είδαμε επίσης πιο άλλο, ήταν πολύ ωραίο, το με τις φυλακές. Το Lockdown. Γιατί είναι το 10. Ακούμε προτάσεις. After the last dance. Είπε το after the last dance, για να δούμε. Για Netflix λέμε τώρα, γιατί βαριόμαστε να ψάχνουμε και λίγο. Το κράταγμα. Υπάρχει τέτοια λέξη, κράταγμα? Καλά, σαν λέξη υπάρχει. Τρίτη φορά το είδαμε το τέρι μου για να το δει και εκείνη. Πολύ ωραία. Περιμένουμε την νέα σεζόν. Περιμένουμε την νέα σεζόν πώς και πώς. Εντάξει, η δεύτερη σεζόν, παιδιά, δεν... Η τρίτη βασικά. Τρίτη μήπως ήταν... εννοούν την ταινία με τον Τζόρνταν. Αυτή βρήκα. Ο τελευταίος χώρος... με τον Τζόρνταν. Δεν το έχω δει. Να το δούμε, λέτε. Το χάος που άφησες πίσω είναι τόσο καλό, παιδιά, είναι ισπανικό. Έχω βαρεθεί. Ευχαριστώ. Τα θράψματα μιας γυναίκας. Τα θράψματα μιας γυναίκας. Μου ακούγεται πολύ κλαψομουνέκο. Εντάξει, λίγο είναι τα θράψματα μιας γυναίκας. Όχι, γιατί κρίνεις έτσι μια ταινία από τον τίτλο? Ταινία είναι η σειρά όμως αρχικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και σειρά. Σου κάνει και σειρά έτσι από τον τίτλο, δηλαδή ακούς τα θράψματα. Ναι, τα θράψματα μιας γυναίκας. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα. Το τίτλο για να είναι σειρά. Πρέπει να είναι ταινία. Τίποτα, παιδιά, εντωμεταξύ, εγώ είμαι πιο πολύ του φαντασία και τι βλέπω πιο πολύ, βρε αγάπη. Sci-fi. Sci-fi και δεν συμμαζεύεται, τα έχω δει όλα τα sci-fi, δεν υπάρχει κάτι που να μου προτείνει. Α, και αυτό είναι ισπανικό, το είχα δει τα θράσματα μιας γυναίκας. Τα θράσματα μιας γυναίκας. Νομίζω ισπανικό είναι και αυτό.
Είναι ταινία τελικά. In my face. The Crown, το έχουμε δει το και το The Crown, μην νομίζετε. Δεν το ολοκληρώνεις, είναι λίγο... Είναι βραδιάς κάψης, παιδάκι μου. Είναι ωραίο, εξαιρετικές ερμηνείες. Να το δείτε αν σας αρέσει κάτι το οποίο έχει μέσα και ιστορικά γεγονότα. Εντάξει, εννοείται ότι βέβαια είναι πολύ... αγαπάμε Queen Elizabeth και δεν συμμαζεύεται. Αλλά εντάξει, παιδάκι μου, έχει και ιστορικά γεγονότα και είναι και ωραίο. Αν θέλετε μια καινούργια σειρά. Ο Γιάννης το έχει δει. Είναι πιο... Vikings εννοείται, Παναγιώτη. Τι λες, εννοείται. Έχουμε δει Vikings, τα δα όλα. Η τελευταία σεζόν δεν μου άρεσε γαμώτο τόσο πολύ. Δηλαδή, ξέρεις τι, είναι εξαιρετική σκηνοθεσία, αλλά πέθαναν τόσο... έχουμε δει. Τι άλλο, παιδιά, βλέπουμε σειρές. Α, μπήκε και ο πατέρας μου. Γεια σου, Κώστα Χατζηγεωργίου. Γεια σου, μπαμπά. Το γιου, το έχω δει. Ο Γιάννης δεν του αρέσουν αυτά. Δεν είναι πολύ ωραίο. Προσπάθησα να τον ψήσω, να το δούμε ξανά, αλλά... Παιδιά, δεν τρελαίνομαι. Είδαμε και στο Prime, εγώ είδα το... Ποιο είδα? Το Carnival of Rome, το οποίο ήταν πολύ καλό. Δεν το είδα, γιατί πάλι πολύ καλό. Δεν, όχι, δεν είναι βραδιάς κάψης. Το πρώτο επεισόδιο απλά δεν λέει και πολλά. Μετά γίνεται υπέροχο. Αλλά κλασικά δεν ήθελα να το δει πολύ. Τέλος πάντων, Cobra Kai, εννοείται ότι έχουμε δει Cobra Kai, παιδιά. Αγαπάμε. Η πρώτη σεζόν ήταν ό,τι καλύτερο. Όποιος την έχει δει, έχω δει φέτος στο Netflix. Είναι η συνέχεια του Karate Kid με τους ηθοποιούς που παίζανε στο Karate Kid. Οπότε έχει πολύ γέλιο. Παιδιά, είναι απίστευτο. Βλέπεις όλους τους ηθοποιούς. Όλους, ο Μιγιάγι θα σχολιστούμε πάνω, αλλά βλέπεις όλους τους ηθοποιούς του Karate Kid στο σήμερα να παίζουν τους εαυτούς τους τότε. Harry Potter έχουμε κάνει μαραθώνιο, συγγνώμη σε κόβω, αλλά κάναμε μαραθώνιο όταν ήμασταν καραντίνα, το lockdown μέσα λόγω COVID και τα είδαμε όλα. Prison Break είναι η καλύτερη σειρά, μία από τα top 5 μου. Top 5 μου πραγματικά είναι το Prison Break. Πρώτη γυμνασίου. Και ήταν όλες τότε κολλημένες με το Wentworth Miller. Και εννοείται ότι ήταν όλες κολλημένες. Κλαίγαμε, εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά, το παιδάκι. Όχι, είχαμε κάποια. Ναι, αλλά το gay community, χαρά. Όχι, είχαμε κάποια. Μια χαρά και τα. Να χαρούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γιατί. Stranger Things εννοείται. The Originals, Vampire Diaries το έχω δει, ο Γιάννης δεν το έχει δει. Ξεκινήσαμε το Originals. Αλλά έχει χάλια ανάλυση και μετά του βγήκαμε. Χάλια ανάλυση, όχι χάλια. Ήταν και λίγο... Ξέρεις, το παλιακό στυλ, μωρέ, γιατί είναι η παλιά σειρά, σχετικά ναι. Παλιά σειρά. Okay. Και όταν έχει μια σειρά πάνω από 10 επεισόδια, καταλαβαίνεις ότι είναι παλιά. Αν πλέον. Έχουν κρατήσει επαφές με τη Λίλα Μπακλέση, μιλάμε ρε παιδιά, μιλάμε. Λούσιφερ εννοείται, το είδαμε. Λούσιφερ, τα έχουμε δει όλα. Αγαπώ Λούσιφερ. Σας λέμε, έχουμε δει πάρα πολύ. Peaky Blinders, αγαπάω, ναι. Είναι από το top 5 και αυτό. Νομίζω ότι το top 5 μου είναι... Έχω δει μόνο την πρώτη σεζόν. Game of Thrones, Stranger Things, Vikings. The Reasons Why, το έχω δει. Όχι, μίλεσαι. Α, Vikings, Peaky Blinders και Prison Break νομίζω Breaking ότι Bad είναι. Έχεις δει και το Breaking Bad, ναι, και το Breaking Bad, αχ, ναι, και το Breaking Bad είναι μέσα είναι στο top μου. Είναι αυτές οι σειρές που έχουν και τόσο το φιλαράκια του, The Friends. Τόσο πολλές σεζόν και τόσο πολλά επεισόδια που για κάποιον που δεν τις έχει δει, λες τώρα πού να το ξεκινήσω. Κοίταξε, το Breaking Bad είναι ένα αριστούργημα βραδιάς καύσης. Είναι από αυτά που ώρες θέλεις να πάει λίγο πιο γρήγορα, αλλά έχει τόσο εξαιρετικές πολύ ωραία μαλλιά, ευχαριστώ. Ατύχημα ήταν. Ατύχημα ήταν, αλλά πέτυχε. Ναι, λοιπόν, δεν μ' αρέσουν. Τι λέει, Space.
Space Sweepers. Για βάλε. Space είναι Sweepers. Το Atypical το βάλε στη λίστα. Ωραία. Θα το βάλουμε στη λίστα, παιδιά, να το δούμε. Τι άλλο υπάρχει. Και Netflix και Prime θέλουμε να δούμε τώρα. Prime δεν έχει πάρα πολλά, δηλαδή. Ναι, λίγο απογοητεύτηκα να σου πω την αλήθεια. Περιμένω, παιδιά, πώς και πώς 28 Φεβρουαρίου βγαίνει και αξίζει, δηλαδή. Disney Plus στην Ελλάδα, μάλλον. Και επιτέλους θα δω Mandalorian. Πολύ sci-fi μου φαίνεται. Ναι, αλλά εσένα, whatever. Βέβαια. Space. Shippers, ok. Θα το βάλω στη λίστα. Βάλτε με στη λίστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, θέλω να Να ασχοληθώ με την υποκριτική. Με την υποκριτική, μια συμβουλή. Μην ασχοληθεί. Μια συμβουλή. Κοίταξε να δει. Γενικά δεν θέλω να σε. Διάλεξε την κατάλληλη. Αλλά είναι. Η περίοδο είναι απέσια. Η υποκριτική είναι στα χειρότερα τη. Εγώ θα δώσω μόνο μια συμβουλή που δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα, έχει να κάνει γενικότερα. Διάλεξε και ένα δεύτερο επάγγελμα. Θα σου κλεπεί με την υποκριτική. Α, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Όχι, εννοώ, ξέρει τι, ξέρει σε ποια σχολή να πα, να σπουδάσει, γιατί δεν ξέρω. Κοίταξε να δει. Σε αυτά τα επαγγέλματα που έχουν κάνει με τον καλλιτεχνικό χώρο, σίγουρα χρειάζεται να έχεις και ένα πιο σταθερό επάγγελμα. Αυτό. Πήγαινε σε μια σχολή επιλέγοντας τους κατάλληλους καθηγητές. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, αλλά καλό θα είναι, ας πούμε, να επιλέξουμε και τους κατάλληλους. Να δούμε μια σχολή που να έχει σωστούς έτσι καθηγητές. Για μένα το 2 έχει. Γενικά πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε με την υποκριτική. Είναι μια Modern πολύ family. Βαριά. Θα σκότωσα όλα. Αφού έχω ring light, γιατί στηριζόμαστε πάνω στα πατατάκια. Έφερε το ring light, βρε αγαπή. Έβαλε παιδιά το live, μόλις έβαλε την πιτζάμα με το μεταξύ. Έβαλε την πιτζάμα της, απίστευτο. Για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, για όσους ήρθατε τώρα, είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κομβικό σημείο. Δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε στο Netflix να παρακολουθήσουμε. Τα έχουμε δει σχεδόν όλα. Έχουμε δει το The Queen Gabby, το Gabby της Βασίλισσας βασικά. Εξαιρετικό. Βραδιά σκάψη και αυτό. Λίγο, ξέρεις, αν δεν σου αρέσει και το σκάκι, μην το δεις. Αλλά όχι ότι θα καταλάβεις και πολύ βέβαια από σκακιστικούς όρους, αλλά είναι εξαιρετικά σκηνοθετημένο, πολύ σωστά φτιαγμένο και είναι η πρώτη ταινία που βλέπω αμερικάνικη η οποία εκτιμάει τη Ρωσία. Έπαθα 10 εγκεφαλικά όταν είδα πώς πηγαίνει. Okay. Πες μια γνώμη για τον Θοδωρή Μαραντίνη. Για τη συνεργασία μας στα ΜΑΤ. Παιδιά, ο Μαραντίνης είναι υπέροχος άνθρωπος. Η Ονειράμα γενικά είναι ένας και ένας. Τους αγαπώ, νομίζω ότι είναι η αγαπημένη μου μπάντα στην Ελλάδα. Το τα παιδιά. Για να το στηρίξεις, όχι για να φωτίσει. Για να το στηρίξω. Για να μου πει το κινητό. Α, οκ. Okay. Να το βάλω δηλαδή εδώ πάνω. Καλά, ό,τι θες. Καλά, στο και εδώ πέρα, μια χαρά έτσι, θα μας φωτίζει παραπάνω. Είσαι όμορφος και γλυκούλης και σε αγαπάμε πολύ, Τζέμ. Τζέμ. Δεν είπε Τζέμ, είπε Τζέμ. Είμαι ο Τζέμ. Είμαι ο Τζέμ της καρδιάς σας. Σε 15 λεπτά έχω αγγλικά. Συλληπιτήρια. Όχι, εντάξει. Good luck. Good luck. Good luck, my dear. Okay, το Fury. Είναι ωραία ταινία. Είναι ωραία ταινία με τον Brad Pitt. Το έχουμε δει. Εντάξει. Ο Brad Pitt νομίζω ότι τον έχουμε υπερεκτιμήσει. Όχι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όχι υπερεκτιμήσει. Λάθος είπα. Λάθος ελληνικά. Να πεις ότι τον έχουμε επιλέξει πολλές φορές. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι τελευταία συνέχεια βλέπουμε ταινίες και πράγματα του Brad Pitt. Εγώ είδα παιδιά μια παλιά ταινία. Τον σπρώχνει πολύ, αφού όλη την ώρα μας εμφανίζεται. Ναι. Τον σπρώχνει πολύ τον Brad Pitt. Ανοίξε τα κολληβητήρια. Άνοιξε τα κολληβητήρια. Ωραίο θα ήταν σε κολληβητήριο τώρα και να έχει πάνω γυάλινο ταβάνι και να βλέπει τα χιόνια να πέφτει. Και να ζεστά βέβαια μέσα. Φαινόμενη πισίνα και. Τέλειο θα ήταν. Titanic, δεν έχει το Netflix Titanic, αλλά καλά, το είδαμε. Στην καραντίνα μας. Το είδαμε και αυτό. Ποιον άνθρωπο έφτιαξαν, φτιάξαμε τη βάση. Φτιάξαμε τη βάση, μετά τα παρατήσαμε γιατί τα γάντια μας γίνανε μουσική. Ναι. Κούκλος, κούκλος όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματινά. Μην το ματιάσετε. Ναι, ναι. The Crown, the. Α, το The Crown και τι άλλο λέει. Mindhunter. The Mindhunter. Α, αυτό το είχα δει στα προτινόμενα, αλλά. Γιατί δεν το είχα πατήσει. Για να βάλω λίγο να το δούμε και αυτό. Έτερος εγώ. Δεν το έχω δει. Δεν έχω δει τη σειρά Έτερος εγώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Θέλω να το δω. Έχω δει πράγματα.
Δεν την έχεις στο Netflix. Θέλω να μπει στο Netflix το έτερος εγώ, για να Δεν μου είναι έχει και η πει ότι πρώτη θα ελληνική μπει. σειρά. Θα μπει. Έτσι Έτσι πιστεύουμε, μου έτσι έχει πει. ελπίζουμε να είναι η πρώτη σειρά και να κάνει την έναρξη. Για να ξεκινήσουμε, παιδιά, να βάζουμε και σειρές στο Netflix. Και το νησί θα ήταν ωραίο να ήταν στο Netflix. Του πήγαινε πολύ. Βέβαια, είχαν άλλα προβλήματα εκεί. Είσαι καταπληκτικός τοπιός. Μου είδες και το μάμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από Γερμανία. Ω, German! Ω, τέλειο. Στέλνουμε πάρα μα πάρα πολλά φιλιά. Εκεί έχει χιόνι, όχι εδώ. Καλά, εντάξει, ναι. Εμείς είδαμε λίγο χιόνι εδώ πέρα στην Ελλάδα και πάθαμε κοκομπλόκο. Ανατινάχθηκε όλο το σύστημα. Όλο το Instagram. Όλο το Instagram, οι ειδήσεις, έπεσαν όλα, εντάξει. Στη Γερμανία τώρα που κάνει μείον 20, πόσο κάνει στη Outer Γερμανία. Banks, το έχω ξεκινήσει, αλλά το άφησα. Γιατί? Δεν θυμάμαι. Δεν Δεν μου κίνησε θυμάσαι. πολύ το ενδιαφέρον, μάλλον. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Προφανώς δεν μου κίνησε το ενδιαφέρον. Mean Girls, εδώ πέρα. Εντάξει. Εδώ, παιδιά, η αδυναμία. Η αδυναμία. Έχω Mean δει και Girls, τα τα έχουμε δει δύο. όλα και. Με κάνει ακούγοντα και βλέπω μόνο girly ταινίε που είναι Έχει λίγο. βλέπει αρκετά girly Ναι, αλλά ταινίες. εντάξει. Το 90% Τα girly. πάντα βλέπω, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, ισχύει ότι τα πάντα βλέπει. Λοιπόν. Καλησπέρα και από Βουλγαρία. Ω, τέλεια. Καλησπέρα και από την Τουρκία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, διεθνείς. Διεθνείς εδώ πέρα, International. international. Είστε το πιο ωραίο και πιο γλυκό ζευγάρι. Και το πιο γλυκό ζευγάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα. Σου στέλνουμε τα φιλιά μας, Gossip Girl. Παρ' όλα αυτά, εγώ τον Gossip Girl το έχω δει. Το έχεις δει Ναι. όλο. Όχι όλο, εντάξει, δεν άντεξα. Αλλά ό,τι βλέπαν οι αδερφές μου, το βλέπω αναγκαστικά για να... γιατί Δεν το έχει τρογοδοτούν. δει, κατάλαβα. Ότι λίγα Εντάξει. επεισόδια έδειχνε στο start, τότε που και που. Κοίταξε, fashion, Κάτσε λίγο από πιο το εκεί, μόνο πράγμα που ναι. εκτίμησα Γιατί από το βλέπεις τις Gossip Girl ήταν το μακιάζ. Burberry. Και το Louis Vuitton. Λοιπόν. Έμαθε και δύο μάρκες. Χιονίζει σε όλη την Ελλάδα, το ξέρουμε, Εκτός παιδιά. από την Πάτρα, έλεγε. Ο Umbrella Academy Α, το έχουμε δει. το Ήδη στη έχουμε δεύτερη δει. σεζόν. Δεν την έχεις δει, την είχα δει μόνη μου. Ναι, όντως, Και μου πλάκα λες πλάκα ότι δεν την την έχεις έχω δει. δει. Εντάξει, Έχω δει ωραία μόνο ήταν η δύο δεύτερη επεισόδια από την σεζόν. δεύτερη σεζόν. Για κάποιο λόγο το άφησα. Και το The 100 αφήσαμε στην τέταρτη, στην τρίτη σεζόν που το αφήσαμε το The 100. Στην τρίτη πρέπει να το αφήσαμε. Όχι ρε, πιο πριν. Έχει τρεις σεζόν. Όχι, έχει κι άλλες, νομίζω τέσσερις έχει αν δεν κάνω λάθος. Πόσες έχει το The 100 σεζόν, για απαντήστε μας. Άνι, το Άνι. Άννη, πού το είδες? Εδώ πάνω, το γράψε η φίλη μας η Α, Κάρλοβιτς, ναι, Αλφα το έχω Κάρλοβιτς. δει και αυτό, νομίζω είναι τύπου... Καλησπέρα και από Κέρκυρα. Α, έχω πάει Κέρκυρα, υπέροχα, έχω περάσει. Με την Παγκλατσιά ταιριάζεται παραπάνω, sorry κιόλας. Εντάξει. Όχι, sorry, εγώ, γιατί Όχι, εγώ είμαι sorry. εδώ, Ναι, λυπάμαι. λυπάμαι, δεσμηνής μου. Δες το Teen In Wolves. your face. Το Σπάρταν, το είδαμε το Σπάρταν, όχι. Όχι, το Σπάρτακους Το είδα. Σπάρτακους είδαμε όλο. Δυστυχώς είδα για τη σεζόν που έφυγε ο πρωταγωνιστής, είχε πεθάνει. Οπότε είδα και τη συνέχεια. Ο καινούργιος δεν μου άρεσε, παιδιά, δυστυχώς. Απλά ο προηγούμενος τα είχε όλα. Ήταν ο τέλειος, Α, ο ναι, ο ιδανικός προηγούμενος Σπάρταγος. ηθοποιός. Μόλις άλλαξε, χάλασε και το... Ναι, η δεύτερη σεζόν εξίσου εξαιρετική, παρόλο που είναι το παρελθόν και καλά και παίζουν άλλοι πρωταγωνιστές, είναι υπέροχο. Εξίσου. Αχαχαχαχα. Αθέανς. Α, πες Τι λένε. εδώ ένας που λένε... Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις Κυριακή. για Κυριακή. Και για Ανθέα. Γεια σου Κυριακή, γεια σου Ανθέα. Σας στέλνω πάρα μα πάρα πολλά φιλιά από την υπέροχη Αγία Παρασκευή την χιονισμένη. Είμαστε εδώ πέρα στο σπιτάκι μας και σας καλωσορίζουμε. Fast and Δείτε εδώ τα Furious εννοείται μάμενα. έχουμε δει. Καλά, το Fast and Furious Όλα. τα έχουμε δει όλα και τώρα περιμένω και το επόμενο και Και το τελευταίο Λουξεμβούργο, τι λογικά. γίνεται, έργα. Είσαι international, νομίζω. Εντάξει, αυτό το προφίλ έχει εκατομμύρια fans και followers σε όλο τον πλανήτη. Κάψιμο, ναι, Μόνο μόνο λίγο κάψιμο, ψυχραιμίες. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, κούκλο, εσύ ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Ωραίο ζευγάρι. Δείτε Prison Break. Καλά, Prison Break. Αυτό έλεγα. Έχω δει όλα εκτός από την τελευταία σεζόν. Νομίζω ότι οι πρώτες δύο ήταν οι καλύτερες σεζόν του Prison Break. Μακράν. Παραπέμπει. 21, το 21 τι είναι, η ταινία. Μήπως είναι το 21. Ποιο είναι το 21.
ξέρω. Καλά, παραπέντε τα έχω δει όλα. Αγαπώ ο Καπουτσίδη και οι σειρές του είναι εκπληκτικές. Τι έχεις γράψει να αγαπεί, The Mind 21. Για να δούμε εδώ πέρα. Breaking Bad. Την Εντάξει, ταινία είπαμε, το λέει το Breaking Bad είναι 21, το τέλειο. έχουμε δει. Ναι, το έχουμε δει. Το έχουμε δει το 21. Σας λέω, παιδιά, και τι δεν έχουμε δει. Στο Netflix κάνω scroll όλα αυτά που έχω δει μόνο. Δες μια εκτός λίστας, δεν ξέρω άμα σου αρέ... Τι είπε, άμα σου αρέ... Εκτός λίστας. Λέγεται, δες μια το εκτός λίστας μάλλον. Η ταινία λέγεται εκτός λίστας, όχι. Δεν ξέρω, τέλος Δε, πάντων. μάλλον. Locked in Key, καλό δεν ήταν το Locked in Key. Αυτό με τα κλειδιά θα Α, ήταν με το το σπίτι με θέμα. τα κλειδιά. Ναι, ωραίο ήταν, μην μ' Κοίταξε, άρεσε. το βιβλίο έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλύτερο, δεν το έχω διαβάσει, να σου πω την αλήθεια, αλλά κλασικά όλοι το ίδιο λένε. Palm Fiction. Τι έχεις να πεις για το Palm Fiction, αγάπη μου. Ότι μας πήρε ο ύπνος. Έλα, εντάξει. Κοίταξε, Ταραντίνο Θέλουμε να το δούμε, αλλά μας είπαν ο ύπνος λατρεύω. όταν το Εντάξει, ξεκινήσαμε. ήμασταν και κουρασμένοι όταν το ξεκινήσαμε το Palm Fiction. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ταινία του Quentin Ταραντίνο, η οποία δεν είχα δει όλα αυτά τα χρόνια. Τι κάνω, κάνω scroll για να δούμε τα τελευταία μηνύματα. Κάτσε. Riverdale. Εννοείται ότι είδαμε μέχρι τέταρτη σεζόν και μετά το αφήσαμε. Τρίτη σεζόν, κάπου εκεί. Και μετά το αφήσαμε, εντάξει, μετά κούρασε να σα πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, εξαιρετικό και το Riverdale στι αρχέ. Άναμπελ, δεν βλέπει θρίλερ, παιδιά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Εννοείται ότι πρέπει να το Ότι ξέρει ο ο Γιάννης δεν κόσμο. βλέπει θρίλερ. Δεν βλέπω. Δεν μ' αρέσουν τα Εγώ επίσης δεν βλέπω μόνο μου βαριέμαι. θρίλερ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε Είναι δούμε σε φάση θρίλερ τώρα. Εντάξει, δύο δηλαδή. χρόνια. Ναι, εντάξει, τώρα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τι πλατεριέ. Τι Τα αγαπάει πολύ ο κολλητό μου. Τα ψυχολογικά τα ψυχολογικά μου βλέπουμε. Και αρέσουν. το τέτοιο που είδαμε. Το. Ποιο ήταν το θρίλερ, το τελευταίο που είχαμε δει. Σειρά που ήταν. Μα άρεσε. Σειρά. Στο Netflix. Με θρίλερ. Ναι, ψυχολογικό που ήταν μέσα στο σπίτι. Το στοιχειωμένο. Αυτό είναι Καλά. θρίλερ. Καλά, εντάξει. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, Rush. Νίκη Λάουντα το έχω δει, πολύ ωραία. Θα παντρευτείτε, λέει. Πολύ άρρωτα. Σταμάτα εσύ. Το κάλεσμα της άγριας φύσης είναι από τις καλύτερες ταινίες τέλειο Δεν το έχω που δει. έχω δει. Είναι το The Wild, είναι απίστευτο. Είναι μια υπόθεση που ουσιαστικά σου δείχνει έναν άνθρωπο που αποφασίζει να κάψει πιστωτικές κάρτες, λεφτά, τα πάντα όλα και να πάει να ζήσει στην άγρια φύση. Και επιβιώνει. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω το τέλος. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Είναι από τις ταινίες που πραγματικά αξίζουν όλα τα νοήματα που βγάζει. Είναι φοβερά αυτή η ταινία. Μαρτίνα. Έχει γίνει όμορφος και γλυκούλης. Κυριακή, να σου πω την αλήθεια, τον έχω χάσει τον μικρό μας από το Ταμάμ. Αλλά Α, ναι, νομίζω ότι ο για Άλεξ. σένα. Όχι, όχι, ρε, όχι. Μιλάει για τον Άλεξ, τον οποίο τον έχω χάσει. Black Mirror τα έχουμε δει όλα, νομίζω. Κάποιοι μας έχουν ξεφύγει του Black Ναι, Mirror. επιλεκτικά τα βλέπαμε, ξέρεις και τυχαία λίγο. Εντάξει, με τη Miley Cyrus το έχουμε δει, το επεισόδιο. Αυτό που ήταν με το game που είχε να επιλέξεις Καλά, ναι, πολλά σκηνή. έχουμε δει τέτοια. Με το Black Mirror γενικά είναι όντως από τις καλύτερες σειρές και έχω σκεφτεί και κάτι. Σαν Black Mirror και έχω γράψει. Τώρα να δούμε αν θα το γυρίσουμε φέτος. Άγριες Μέλισσες. Να σου πω κάτι, δεν σνομπάρω τις ελληνικές σειρές. Μ' αρέσουν όταν είναι υπέροχες και καλογραμμένες. Οι Άγριες Μέλισσες είναι από τις σειρές που Είναι εποχή, είναι όμως, εντάξει. εποχής, πολύ καλό φτιαγμένη για καθημερινό. Ναι, όντως. Δεν θα την ήθελα να ήταν εβδομαδιαία και να έχει την ίδια προσοχή που είχε και το νησί. Πιστεύω θα ήταν ένα έπος, θα ήταν εξαιρετική όσο και το νησί. Τώρα έτσι όπως είναι φτιαγμένη και σεναριακά και όλα, λίγο με κουράζει για να το παρακολουθήσω, να πω την αλήθεια. Το 1917, δες Γιάννη, Α, ναι. ήταν αυτό με τον πόλεμο, Ναι. Ναι. Πολύ ωραία ταινία. Εξαιρετική. Θα περιμένουμε και άλλο βιβλίο. Παιδιά, τώρα κοιτάξτε. Κανονικά τα Έχω κουραστεί Χριστούγεννα. ήδη. Τα Χριστούγεννα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι δεν το έχετε αγοράσει, να το αγοράσετε. Τι να κάνω τώρα και
την εκφώνηση έτσι, την κλασική. Ζιάκ η έκλειψη, έχω γράψει ένα βιβλίο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανούμπης. Μπορεί να το παραγγείλετε online και να έρθει στο σπίτι σας τώρα στην καραντίνα και μπορείτε να το διαβάσετε. Είναι 140 σελίδες, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο, ξέρω και τα σχετικά. Έχει και μουσική, έχουμε γράψει μουσική σε κάθε κεφάλαιο του συγκεκριμένου βιβλίου και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά. Έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε και σειρές και ταινίες. Οπότε τι. Διάβασε. Τι είπε, τι, ποιο. Όχι, γενικά. Ομπρέλα Academy. Δεν ξέρει τα τελευταία. Τα τελευταία comments. Comments. Μην κλείσουμε. Γνώμη για τον. Ντόρο. Α! Αυτό νομίζω πρέπει να το σχολιάσει λίγο. Γνώμη για τον Ντόρο και για τι σεξουαλικέ παρενοχλήσει. Mm. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εγώ είμαι ενάντια σε όλη αυτή τη σιωπή που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται και το ξέραμε κιόλας, είχαν ανάγκη να μιλήσουν και έπρεπε να μιλήσουν. Η δουλειά μας είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις. Καταλαβαίνεις, αλλά δεν μπορείς πολλές φορές είναι να. Είναι δύσκολο γιατί είναι σαν κλίκα. Άμα είναι μια πόρτα, κλείνει 10. Μπράβο, μπράβο. Είναι μια κλίκα. Κοιτάξτε, για ποιο λόγο ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα τώρα τη σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και τα σχετικά, του εκφοβισμού, του bullying που υπήρξε στον κλάδο μας και στον χώρο μας. Ουσιαστικά οφείλεται στο ότι πλέον δεν υπάρχουν δουλειές. Ο κόσμος δεν φοβάται να μιλήσει. Αμάν, βρε, αγάπη μου. Τώρα που λέω κάτι σημαντικό και πρέπει να το. Λοιπόν. Να πούμε λίγο για το κομμάτι αυτό. Ο κόσμος δεν φοβάται να μιλήσει. Και δεν φοβάται να μιλήσει γιατί δεν φοβάται ότι θα κλείσει μια επιχείρηση ή ένα θέατρο το οποίο έχει 20-30 ηθοποιούς και πόσους ακόμα τεχνικούς. Και αυτό ήταν μια αφορμή για να μιλήσουν όλες αυτές οι γυναίκες που έχουν σεξουαλικά παρενοχληθεί, να μιλήσουν όλα αυτά τα παιδιά, οι άντρες που είχαν σεξουαλικά παρενοχληθεί από το συγκεκριμένο σκηνοθέτη και όχι μόνο, και από άλλους ανθρώπους και τα σχετικά. Και δεν είναι μόνο στο θέμα της ηθοποιίας, είναι και στο χώρο του τραγουδιού, παιδιά, και της μουσικής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επειδή μιλάνε συνέχεια οι ηθοποιοί, δεν σημαίνει ότι και στο χώρο της μουσικής. Απλά δυστυχώς στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, εκεί πέρα είναι ακόμα πιο. Όχι απλά κλειστή κλίκα, εκεί πέρα ζει το παρακράτος. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν μαγαζιά και είναι μαφία. Και αν πας να μιλήσεις για τον μαγαζάτορα που σε παρενόχλησε σεξουαλικά, αν πας να μιλήσεις για τον τραγουδιστή τον καταξιωμένο που μπορεί να έκανε κάτι με μια κοπέλα ή οτιδήποτε, εκεί πέρα πέφτει μαχαίρι και γίνεται χαμός. Έχω πολλές φορές κάνει την ερώτηση γιατί δεν λένε κάτι για όλους αυτούς τους βαριλαϊκούς, θα το έλεγα, που πιάνανε το ποπουδάκο δεύτερων κοριτσιών και δεύτερων ονομάτων και αναγκαζόντουσαν και μέναν στο μαγαζί γιατί δεν είχαν να φάνε τα συγκεκριμένα κορίτσια και καλά, πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Αν μπούμε τώρα σε αυτό τα μοντέλα, να μιλήσουμε για τα μοντέλα. Πόσοι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί από φωτογράφους, από πρακτορία ΣΥΚΕ, από μανατζαρέους οι οποίοι θα τις κάνανε stars και τις πηγαίνανε Μύκονο και τις κάνανε λαγουδάκια. Τώρα εντάξει, δηλαδή τι να πρωτοπείς για αυτό το πράγμα, το θεωρώ. Είναι σε όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους γίνεται αυτό. Έτοιμα για να συμμετάσχουν, θέλω να συμμετάσχουν στην κλίση. Συμμετάσχουν προβολή. Ποιος θα θέλει να συμμετάσχει. Πρόσκληση έτοιμα. Πάμε εδώ πέρα. Στείλαμε και ένα έτοιμα. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει για αυτό που λέμε τώρα και τα σχετικά. Η κοπέλα σου είναι ηθοποιός, κάπου την έχω δει. Όχι, είναι τραγουδίστρια. Τι που μπορεί να με έχει δει στο βίντεο κλιπ σου, μου έχει βάλει ένα μουστάκι. Εδώ με έξι παιδιά, τώρα μια μικρή έτσι πανέθεση. Όπα, μπήκε. Έχει και μαζί μας. Γεια σας. Μας βλέπετε, μας βλέπετε. Σας ακούμε. Τι κάνουμε, από πού τηλεφωνείτε, μου λέγε το νουμεράκι, παρακαλώ. Από πού είστε. Δεν βλέπουμε όμως, δεν έχουμε εικόνα. Από Κυκλάδες. Κυκλάδες, ω, τέλεια. Νιώθω λίγο Ανίτα Κίτα, τα βέβαια. Ανίτα Κίτα, πραγματικά κι εγώ. Στέλνουμε πάρα πολλά φιλιά. Δεν σας βλέπουμε όμως. Αρχικά, μπορεί να μην θέλει να πώς σας λένε.
Πώς σε λένε, ακούς? Ναι, όχι, έφυγε, πέθανε, εντάξει, δεν Έφυγε. ήθελε. Θα μπορεί, δεν ήθελε την κοπέλα. Όχι, δεν εξαφανίστηκε. Κάντε live μετάδοση. Με αυτή κάναμε τώρα. Με αυτήν κάναμε τώρα. Έτσι Μήπως νομίζω. η κοπέλα έφυγε κατά λάθος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κλίση. Απίστευτο. Δίνουμε και Ναι, δωράκια. δίνουμε και δωράκια, φίλες και φίλοι, εδώ αυτό το καταλανικό μπορτορωδοκόκκινο με μπλε δύο. Τζάκι, δουλεύουμε πάρα πολύ, σας βλέπουμε τετράγωνο, δεν βλέπουμε πρόσωπα, δυστυχώς είναι λίγο κάτι που κλείνει. Τέλεια, τέλεια. Αρχικά θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και εμείς θα σε αγαπάμε πάρα, πάρα πολύ, εγώ σε αγαπάω. Σου στέλνω πάρα πολλά φιλιά, το όνομά σου. Φιλάκια Φιλάκια πολλά. Το όνομά σου είναι φιλάκια πολλά. Πάρα πολύ. Τέλεια. Ωραία. Αν θέλει και κανένας άλλος να πει κάτι, ας πούμε. Τέλος πάντων, για να κλείσω λίγο, να κάνω εν κατακλείδη, Ναι, μπράβο. να μιλήσω Κλειστό λίγο για το τέλος. κομμάτι ουσιαστικά όλο αυτού του ξεσπάσματος που έκαναν οι ηθοποιοί όλο αυτό το διάστημα. Παιδιά, πρέπει να συνεχίσει, πρέπει να οργανωθεί, πρέπει το σωματείο μας. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μπιμπίλας και του το αναγνωρίζω. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέει εδώ ο Γρηγόρης Σταμούλης, ότι και στον χώρο της, το ναυτιλιακό και στο τραπεζικό και στην πολιτική και στην εκκλησία γίνεται χαμός, παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες και συμφωνώ απόλυτα. Και εννοείται, παιδιά, ότι όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και γι' αυτό, μάλιστα, κοιτάμε τώρα και με τον Μαρίο τον Αθανασίου και με τον Τσιμιτσέλη και με τον Κρατερό να συσπηρωθούμε και να κάνουμε κάτι λίγο πιο οργανωμένο. Είμαστε όλοι μαζί, μια γροθιά, και προσπαθούμε να συσπηρωθούμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ακουστούν και να μιλήσουν καταλήλως. Υπάρχει ένα πρόβλημα, πολλές φορές, και έχω ρωτήσει και δικηγόρο γι' αυτό, πολλές φορές βγαίνουν άνθρωποι Πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα που είναι η Το Μαρίνα. Μαρίνα. Μαρουνάκη, ποιο είναι το Μαρουνάκη, το ξέρεις? Έλα ρε, τη Μαρίνα. Κόρη της Πόπης. Α, κόρη της Πόπης. Μπήκε. Μπήκε η Μαρίνα. Γεια σας! Γεια σου, Μαρίνα, τι κάνεις? Καλά, Τι τι κάνετε? Εσείς. Τι κάνετε, μισό να το βγάλω ένα screenshot αυτό που σημαίνει. Τέλεια. Πώς περνάτε, τι κάνετε, μου έχετε λείψει, να ξέρετε. Σε εμάς. Μας έχεις λείψει πάρα πολύ. Πώς είσαι, πώς είναι εκεί πέρα, χιονισμένα φούλε. Για γλώσσα, β' Λυκείου. Για πες μου, β' Λυκείου, πόσο εύκολο είναι να παρακολουθήσεις τα μαθήματα από το Skype? Θέλω πραγματικά να ρωτήσω. Λοιπόν, ναι. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Είμαι από τα παιδιά τα οποία δεν κοιμάμαι. Είμαι από την πρώτη ώρα εκεί. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το διαζώσει. Σε καμία περίπτωση. Γιατί εντάξει, όσο και να είναι, θα χαζέψει λίγο στο κινητό, θα κάνει τα μαθήματα του φροντιστηρίου που δεν πρόλαβε. Κάπω θα γίνει όλο αυτό. Οπότε δεν είναι το ίδιο σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για την παιδεία όλο αυτό που γίνεται και ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο για να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο. Σίγουρα οι μαθητές και από δική τους πλευρά πρέπει να είναι λίγο πιο συντονισμένοι. Τώρα, κακώς βασικά, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία έχει μια πανδημία η οποία είναι πάνω από εμάς. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για να φύγει όλο αυτό. Και το καλύτερο είναι να είμαστε όσο πιο γίνεται πιο περιορισμένοι. Οπότε δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Απλά οι καθηγητές να είναι λίγο έτσι πιο βοηθητικοί με τους μαθητές και οι μαθητές από μόνοι τους να μην κοιμούνται, να μην χαζεύουν, γιατί έχουμε δει πολύ άσχημα πράγματα. Εγώ έχω άλλες τρεις αδερφές. Κάνεις οπότε expose την αδερφή σου ξεκάθαρα. Δεν είπα πια, έχω τρεις.
Ξέρω, ξέρω πια, ξέρω. Εντάξει, είναι λογικό, παιδί, και εγώ δεν έχεις στην τάξη μέσα όταν κάνουμε μάθημα καθηγητής. Όχι, πόσο μάλλον πίσω από μια οθόνη και υπολογιστή που μπορείς να κάνεις ελεύθερα οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να προσέχεις την καθηγητή. Τι κάνετε, εσείς πώς είστε καλύτερα? Εμείς αναρρώσαμε πλήρως, κάναμε και το τεστ. Είμαστε καθαροί. COVID free. Εντάξει, ήταν μια ωραία. Τέλεια, τέλεια. Είχαμε πολλούς πόνους, δύσπνοια, χάσαμε την όσφρηση και τη γεύση τελείως. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν μπορούσε να γευτείς. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι κάτι χαλασμένο. Δεν μπορώ να μυρίσω αν κάτι καίγεται. Κάψαμε το φαγητό δύο φορές. Δηλαδή... Δεν έχεις καθόλου όσφρηση, καθόλου γεύση. Εγώ έλεγα στη μαμά... Κάθε μέρα θα μου βγουν στον τρόλο λίγη μερέντα να καταλαβαίνω αν έχω γεύση. Τι λέω, αυτό θα κάνω κάθε μέρα. Ναι, βρίσκω. Καταλάβει σίγουρα με τη χάση, πίστεψε με. Είναι. Να μην. Τίποτα, δεν νιώθω. Καλό ότι είναι περιοριστήκαμε και είναι όλα κομπλέ τώρα. Δηλαδή, θα πάμε καλύτερα. Δεν τα λε όλα κομπλέ. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα λήξει το καλοκαίρι πάλι. Μόνο. Είστε αισιόδοξοι πάντως. Αλλά ναι, δυστυχώς έτσι πάει η κατάσταση. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό και ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από όλο αυτό που θέλω είναι να συσπηρωθούμε, όχι από το φύγημα λόγω COVID, να οργανωθούμε και να υπερασπιστούμε και τα δικαιώματά μας γενικά σαν αστυνομικοί. Και για το κομμάτι της παιδείας και για το κομμάτι της υγείας και για το κομμάτι της δουλειάς, παιδιά, έχουν περάσει εργασιακά αυτή τη στιγμή τα οποία είναι μεσαιωνικά, έχουν περάσει κάποια νομοσχέδια και προβλέπουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε τέτοιες δυσκολίες, πολλά θέματα. Εδώ βάλανε αστυνομία στο Πανεπιστήμιο. Βάλανε. Προσπαθήσανε, δεν πέρασε το νομοσχέδιο. Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα τον COVID, οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε. Δεν πειράζει, καλύτερα περιορισμένη να φεύγει, γιατί παιδιά δεν μπορώ. Νιώθω ότι έχω χάσει όλα τα παιδικά χρόνια. Αυτό είναι ρε, γιατί να σου πω κάτι. Ο άλλος το καταλαβαίνει ότι υπάρχουν παιδιά που είναι σε μια ηλικία πολύ παραγωγική, που θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο για το σχολείο, αλλά και εξωσχολικές δραστηριότητες. Ένα χόμπι σου, ο χορός σου, ζωγραφική κολύμπη, δεν ξέρω τι, που δεν μπορούσε να κάνει. Το βόλεϊ. Το βόλεϊ στη δική σου περίπτωση. Είναι τόσα πράγματα που αυτή τη στιγμή πολλά παιδιά στερούνται και είναι λογικό να υπάρχει όλο αυτό το. Σκάω και ξέρεις, τσακωμοί μετά έρχονται μες στο σπίτι, λογικό. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Παιδιά, γράψτε σχολεία πώς έχετε τσακωθεί λόγω καραντίνας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα... Είναι λογικό, είναι λογικό. Όταν είσαι όλη την ώρα μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένος και βλέπεις τα ίδια... Να κάνουμε γενικά πράγματα να εκτονώνεστε, να χορεύετε, να τραγουδάτε. Εγώ όλη μέρα τραγουδάω και χορεύω. Όλη μέρα. Ναι, και εμείς όποτε μπορούσε. Εμείς δεν μπορούμε, συνήθως όταν πλένουμε πιάτα ή κάνουμε δουλειές, τραγουδάμε. Ναι, εμείς τραγουδάμε και κάνουμε και ντουέτο και κάνουμε και διφωνίες και το ζούμε γενικά. Θέλουμε live με ντουέτο, περιμένω. Άπειρες φορές. Η Χριστίνα εδώ πέρα λέει, έχω τσακωθεί άπειρες φορές. Ναι, είναι λογικό. Σε καταλαβαίνουμε. Για ποιο πράγμα λέμε. Λέμε για όλη την κατάσταση της καραντίνας. Λέμε για το πώς είναι η τηλεεκπαίδευση που κάνει εδώ η Μαρίνα, να μας πει τη γνώμη της, πώς είναι γενικά τα πράγματα από μια πλευρά. Εμείς ξεκινήσαμε με το να θέλουμε να ψάξουμε για την ίδια στο Netflix, ναι, βέβαια. Εντάξει, και ξαφνικά μιλήσαμε για την σχολική κακοποίηση. Είναι πολλά για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι λίγο πιο σημαντικά αυτά τα θέματα και είναι και επίκαιρα. Δηλαδή συμβαίνει. Λοιπόν, θέλω να πω πάρα πολλά φιλιά. Σε λατρεύουμε. Και εγώ σε λατρεύω. Θέλω να μας πεις μια αγαπημένη σειρά στο Netflix και Netflix, Prime ή οτιδήποτε άλλο. Σειρά. Λοιπόν, La Casa de Papel. La Casa de Papel. Locked Up. Το έχουμε δει. Έτσι γίνεται όταν τα έχετε δει. Αλλά θέλουμε πάρα πολλά φιλιά. Έχουμε προτάσεις. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Γεια σας. Και περάσαμε όμορφα. Bye, φιλιά πολλά.